Η ανυποχώρητη δράση των μεταλλικιωτών δεν καύτηκε από το ιδιώνυμο που επέβαλε η αστική τάξη, από την ένοπλη καταστολή της εξέγερσης του 1931 που επέφερε τα πρώτα θύματα ανάμεσα στους αγωνιστές, τον Κώστα Σοφιανίδη και τον Αναστάσιο Χαραλαμπίδη. Οι πρωτοπόροι αγωνιστές και αγωνίστρες του χωριού Μεταλλικού του Κιλκής αφιέρωσαν τη ζωή τους στους λαϊκούς και κοινωνικούς αγώνες του 20ου αιώνα, στο αλβανικό μέτωπο, την εθνική αντίσταση με τον ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ και με το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας την περίοδο 46-49, πληρώνοντας βαρύ φόρο αίματος. Σε αυτές τις συνθήκες και σε αυτόν τον τόπο γαλουχήθηκε η συντρόφισσα Θοδώρα, καταφέρνοντας να ανταπεξέλθει στη δύσκολη δεκαετία του 40 στη μυσαλλοδοξία του μεντεφιλιακού αστικού κράτους. Απέναντι στις δυσκολίες της περίοδου, αντίταξε την πάλη ενάντια στο άδικο, την αντοχή στις δυσκολίες, την έννοια της αλληλεγγύης. Όλα στοιχεία που απορρέουν από την ακράδαντη πίστη που θεμελίωσε για την υπόθεση του αγώνα για την κατάργηση εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Η συντρόφισσα Θοδώρα δεν λύγησε από τις οικονομικές δυσκολίες, από το φακέλωμα και τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. Κατέφερε να σπουδάσει στο τμήμα βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, να πάρει διδακτορικό και να διατελέσει καθηγήτρια του τμήματος βιολογίας του Απουσού. Με το ίδιο πάθος και ακεραιότητα διακρίθηκε για το πλούσιο ακαδημαϊκό, επιστημονικό και παιδαγωγικό της έργο. Μετεκπαιδεύτηκε σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένου του Πανεπιστημίου Λομονόσοφ της Μόσχας. Ανέπτυξε συνεργασίες με υψηλού κύρους πανεπιστήμια της Βόρειας Αμερικής και της Αυστραλίας. Αναγνωρίστηκε από φοιτητές, συναδέλφους, διακεκριμένους επιστήμονες, τόσο για το μεγάλο επιστημονικό της έργο, όσο και ως άνθρωπος. Το 1976 οργανώνεται στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Η συντρόφισσα Θοδώρα υπηρέτησε το κόμμα μας, από όποια χρέωση ανατέθηκε. Κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες και ανταποκρίθηκε με ευθύνη στα καθήκοντά της, συνδυάζοντας το επιστημονικό και διδακτικό της έργο με την καθημερινή αγωνιστική της δράση στους χώρους του Πανεπιστημίου, στη γειτονιά και το χωριό της. Η συντρόφισσα Θοδώρα ξεχώριζε για την αγωνιστική στάθηση και το ήθος της, τη μαχητική αισιοδοξία της. Μελετούσε συστηματικά τη μαρξιστική-λενινιστική θεωρία, προσπαθούσε να εμπλουτίσει τις γνώσεις της. Πάλευε καθημερινά με πίστη στις αρχές του ΚΚΕ, στις αρχές της σοσιαλιστικής επανάστασης, στο δίκαιο της εργατικής τάξης, του λαού μας. Έδωσε το αγωνιστικό της παρόν στις δύσκολες στιγμές που πέρασε στο κόμμα μας. Την αναμέτρησε με όλους αυτούς που αποπειράθηκαν να το κλείψουν. Την περίοδο των αντιεπαναστατικών ανατροπών, πάλεψε για να διασφαλιστούν, να μην απεμπολιστούν τα επαναστατικά χαρακτηριστικά του κόμματος, το επαναστατικό του πρόγραμμα και αρχές λειτουργίας. Διέθεσε τις δυνάμεις της για την ανασυγκρότηση του ΚΚΕ σε όλη την πορεία μέχρι σήμερα. Συμμετείχε σε όλους τους μεγάλους σταθμούς του κομμουνιστικού και εργατικού κινήματος. Για μας, τη νέα γενιά των μελών του κόμματος που τη γνώρισε, αποτέλεσε πηγή έμπνευση με το παράδειγμά της, με τη σεμνότητα και την αγωνιστικότητά της. Για το γεγονός ότι ακόμα και τα τελευταία χρόνια της ζωής της, ακούραστα δούλευε στο πλευρό του κόμματος. Τη θυμόμαστε για την αγωνία της στη διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς μελών του κόμματος. Για την προσπάθειά της να μπολιάσει στους νέους συντρόφους τα υψηλά ιδανικά για τα οποία παλεύουμε. Τη θυμόμαστε κάθε Κυριακή στη μάχη της διακίνησης του ριζοσπάστη. Τη θυμόμαστε με αυταπάρνηση να παλεύει την υλοποίηση των στόχων του κόμματος. Κυρίως θυμόμαστε την ανεξάρτητη αισιοδοξία που μας γέμισε η πρωτοπόρα δράση της. Πέραν όλων των άλλων, η συντρόφισσα αφήνει πίσω το Μουσείο Τοπικής Ιστορίας του Μεταλλικού. Ένα εγχείρημα που στόχο έβαλε τα τελευταία χρόνια της ζωής της στην ολοκλήρωσή του. Και κατάφερε να ολοκληρώσει με τη συμβολή των κάτοικων του χωριού, των μελών και φίλων του ΚΚΕ, χωρίς καμία κρατική άλλη χρηματοδότηση. Μουσείο που, όπως έλεγε και η ίδια, είναι ένα εγχείρημα που θα βοηθήσει στο να μάθουν και να διδαχθούν οι νέες γενιές από τους αγώνες των προηγούμενων. Η Επιτροπή Περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος εκφράζει τα θερμά συλληπιτήρια στην αδερφή της και τα πολύ αγαπημένα της ανήψια, στους συγγενείς, τους οικείους και τα αγαπημένα πρόσωπα της Θοδώρας, διαβεβαιώνοντας ότι το κόμμα μας θα είναι κοντά τους. Συντρόφισσα Θοδώρα, η Επιτροπή Περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τα μέλη και οι φίλοι του ΚΚΕ, σε αποχαιρετούμε με μεγάλη συγκίνηση, με την υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις τον αγώνα που δίνουμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια. Αποφασιστικά σε όλες τις μάχες, τις εθνικές, τις τοπικές και περιφερειακές εκλογές. Σε όλους τους αγώνες για τα συμφέροντα της εργατικής τάξης του λαού μας. Για την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Για την οικοδόμηση του σοσιαλισμού. Για την κατάργηση εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Καλό ταξίδι στην τρόφιστα του δώρα.